αφορμή για αυτό το ρεπορτάζ είναι ο αγώνας που δίνουν δεκάδες οργανώσεις για την πρόληψη και καταστολή των ναρκωτικών και των χιλιάδων θυμάτων τους. Η ευαισθητοποίηση του απλού πολίτη είναι το δυνατότερο όπλο ενάντια στις εξαρτησιογόνες ουσίες. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Δηλαδή, να ευαισθητοποιήσουμε τον απλό άνθρωπο, τον γονέα, άνδρα ή γυναίκα, τον νέο, τον έφηβο, να αντισταθεί. Ας μην ξεχνάμε ότι το παιδί της διπλανής πόρτας δεν είναι ξένο παιδί, είναι το δικό μας παιδί. Όπως βλέπουμε, ακόμα και σε δημόσιους χώρους και μάλιστα στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου υπάρχουν σύργες που φαίνεται να έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα. Εδώ, στο παλιό Ρετσινάδικο, τα πράγματα είναι χειρότερα, αφού ο χώρος προσφέρεται λόγω εγκατάλειψης.
Τη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη του Αθανάσιου Ξεθάλη, δημοσίου υπαλλήλου του Δήμου Κορίνθου, που είχε το σθένος και το κουράγιο να μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας. Από το 99 που έχω αναλάβει οδοκαθαριστής από την Κολοκοτρώνη, Περιάνδρου, από το ύψος της Κολιάτσου μέχρι και το Γεωργίου Παπαντρέου στο ποτάμι, συγκεκριμένα στο πρώτο σχολείο, στις Βρύσες. Λοιπόν, και γύρω-γύρω από τα κάτινα. Μέχρι και στη Μητρόπολη της Κορίνθου μέσα, επάνω στις Νερατές, έβρισκα σύριγγες. Όταν πήγαινα να πίνω τη Μητρόπολη με λασπόνερα που είχε και τα λοιπά, από τη γεώτρηση της Εκκλησίας, μέσα στο προάβλιο της Εκκλησίας, γύρω-γύρω, ήταν σύριγγες πάρα πολλές. Επίσης, συγκεκριμένα τώρα που έχω αναλάβει τον τομέα Αγίου Γεωργίου και Αγιανιώτικα, συγκεκριμένα τώρα στα καινούργια τα λύκια, το πιο ανατριχιαστικό πράγμα που έχω δει στην υπηρεσία μου μέσα ήταν να έχει κάνει χρήση άτομο με σύριγγα στο μπράτσο και να είναι τυλιγμένο στο αίμα. Δεν έχω ξαναδεί τόσο ανατριχιαστικό πράγμα. Λοιπόν, αυτό που είπα, δεν ξέρω αν άλλοι συνάδελφοι θα βρίσκουν πουθενά στην πορεία τους, στους τομείς τους, εκεί που σκουπίζουν. Ας παρακολουθήσουμε στη συνέχεια το σχόλιο του νομάρχη Κορινθίας, κυρίου Νίκου Ταγαρά. Ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα τα νέα τα παιδιά, έχει να κάνει με το πρόβλημα, με το θέμα των ναρκωτικών. Για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, αλλά και χρήσιμοι, ο καθένας από την πλευρά του, στην ευθύνη που κουβαλάει απέναντι ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, και για να μειώσουμε όλα αυτά τα επικίνδυνα φαινόμενα εκφυλισμού, οφείλουμε και από πλευράς συμπεριφοράς, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος της σχέσης μας, οι σχέσεις μεταξύ μας, μεταξύ των ανθρώπων, έχει πολύ μεγάλη σημασία η οικογένεια, το περιβάλλον το οποίο ζει το παιδί μέσα στην οικογένειά του, μέσα στο σπίτι του. Είναι, θα λέγα, καθοριστική σημασία η ψυχική ισορροπία, που πρώτα και πάνω απ' όλα ξεκινάει από το οικογενειακό περιβάλλον. Από εκεί και πέρα έχει σημασία κατά πόσο μαθαίνουμε τα παιδιά μας να αντιστέκονται, να παλεύουν, να δημιουργούν, να μάθουν, να ξεχωρίζουν πράγματα, να κάνουν επιλογές, να αξιολογούν και τελικώς να προσπαθούν να πετύχουν το καλύτερο. Χρειάζεται από την πλευρά της πολιτείας η συμπεριφορά, αυτό που έλεγα στην αρχή, να είναι πιο καθαρή, πιο ειλικρινής και αληθινή. Καθαρές κουβέντες και εξηγήσεις προς κάθε κατεύθυνση. Χρειάζεται ενημέρωση γύρω από το πρόβλημα των ναρκωτικών. Χρειάζεται να πάρθουν μέτρα, όπως το πρόβλημα, το γνωρίζω πολύ καλά εδώ που ζω όλο αυτό το διάστημα της ανεργίας, το θέμα της απασχόλησης, που επιδρά σημαντικότατα και δημιουργεί πολλές παρενέργειες με πολλές φορές κατεύθυνση στα ναρκωτικά. Ξαναλέω όμως, εκείνο το οποίο χρειάζεται από όλους μας είναι να διαμορφώσουμε συνθήκες σε κάθε περιβάλλον, από το οικογενειακό αλλά και το κοινωνικό, δικαιοσύνης και συνθήκες ψυχικής ισορροπίας που σήμερα λείπουν από την κοινωνία μας. Οι ανθρώπινες σχέσεις, η επικοινωνία που δεν υπάρχει, λείπει για να στηρίξει ιδιαίτερα τα νέα τα παιδιά στις δύσκολες στιγμές τους. Και τέτοιες στιγμές υπάρχουν πολλές. Δεν έχουμε δώσει τα εφόδια, τα πνευματικά και θα έλεγα πολύ περισσότερο ψυχικά εφόδια στα παιδιά. Ξεχνάμε τα ψυχικά εφόδια. Θεωρούμε ότι μόνο με τη γνώση, θεωρούμε ότι μόνο με τα μαθήματα, μόνο με κάποια πράγματα που του προσφέρουμε, υλικά μπορούν να παλέψουν, να αντισταθούν και να αξιολογούν τα πράγματα. Αυτό είναι λάθος. Πέρα από όλα αυτά και πάνω απ' όλα χρειάζεται, όπως είπα, ψυχική ισορροπία. Χρειάζεται διάλογος, χρειάζεται κουβέντα, χρειάζεται συνεργασία.
Χρειάζεται μια φιλική σχέση να υπάρχει, μια ζεστασιά που λείπει. Λείπει πολύ από την κοινωνία μας. Και από την άλλη πλευρά, ο κάθε ένας από την πλευρά του και οι μηχανισμοί ελέγχου να είναι πιο αποτελεσματικοί, να μπορούμε να προλαμβάνουμε πράγματα και όχι να ερχόμαστε εκ των υστέρων να καταστήλουμε πράγματα, διότι πολλές φορές αφήνουμε το πρόβλημα να εξελιχθεί και όταν πλέον υπάρξει έκρηξη του προβλήματος, ερχόμαστε εκ των υστέρων να μαζέψουμε τα πράγματα, τότε όμως είναι αργά. Ας προσπαθήσουμε όλοι μας, ο καθένας από την πλευρά του και με την συμπεριφορά του και με το έργο του, αλλά και αναθεωρώντας συμπεριφορές και νοοτροπίες και ανεβάζοντας πάλι τον άνθρωπο εκεί που πράγματι πρέπει να στέκεται και να είναι πάντα στόχος, γιατί ο άνθρωπος είναι ο στόχος, όλα τα άλλα είναι μέσα για να ζήσει καλύτερα. Εάν αναδείξουμε και πάλι τον άνθρωπο ως κυρίαρχο στόχο, τότε μπορούμε πολλά από τα πράγματα που τρέχουν σήμερα και η καθημερινότητα δεν μας αφήνει να τα παρακολουθήσουμε στη σωστή τους διάσταση, μπορούμε να τα επανεκτιμήσουμε και να διορθώσουμε και συμπεριφορές και στάσεις. Να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και ευκαιρίες, ίσες ευκαιρίες, περισσότερες ευκαιρίες και σε θέματα δουλειάς και εργασίες. Διότι βλέπω γονείς και παιδιά, βλέπω οικογένειες, λόγω του προβλήματος της ανεργίας, να ταλαιπωρούνται εντονότατα με πολλές παρενεργίες από αυτή την ιστορία. Αν λοιπόν δούμε τις αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα, αν δούμε σε θέματα παιδείας, γιατί είναι ένα σύνολο πραγμάτων που επηρεάζουν τελικά και οδηγούν σε επικίνδυνες καταστάσεις, αν δούμε πώς μπορούμε σε αυτές να παρέμβουμε με ένα λόγο πιο υπεύθυνο, πιο σοβαρό, πιο μετρημένο, πιο αληθινό, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε αντιστάσεις ψυχής στο κάθε νέο άνθρωπο να μάθει να παλεύει, να αγωνίζεται στη ζωή, να ξέρει ότι δεν είναι όλα εύκολα, ούτε είναι όλα δυστυχώς δίκαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν λέω να προσαρμοστεί σε περιπτώσεις αδικίας ή να γίνει και ο ίδιος άδικος, αλίμονο. Λέω να παλεύει για τις αξίες και για τα ιδανικά, γνωρίζοντας όμως ότι το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί είναι ένα δύσκολο και πολλές φορές επικίνδυνο περιβάλλον. Πρέπει να ξέρει που κινείται για να μην απογοητεύεται. Και δυστυχώς πολλές φορές πλάθουμε μια ατμόσφαιρα και ένα περιβάλλον στα παιδιά μας ιδανικό. Τους λέμε πολλά πράγματα πώς πρέπει να τα κάνουν και πώς πρέπει να αγωνίζονται. Ξεχνάμε όμως να τους πούμε ότι αυτά καλούνται να τα υλοποιήσουν, να τα εφαρμόσουν σε μια κοινωνία που έχει πολλές δυσκολίες και όπως είπα κρύβει πολλούς κινδύνους. Μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες και κάθε εποχή έχει τις ευκαιρίες της, αλλά και κάθε εποχή έχει και μεγάλους κινδύνους. Εκείνο το οποίο χρειάζεται, θα το πω και άλλη μια φορά, είναι τα παιδιά να μάθουν μέσα από τον τρόπο που έχουν διαμορφώσει, που έχουν αναπτυχθεί, που έχουν λειτουργήσει, να μην το βάζουν κάτω, να μην τα παρατάνε στην πρώτη δυσκολία, να μην βρίσκουν εύκολες τρόπους ή μεθόδους προς άλλες κατευθύνσεις που απλά προς στιγμήν τους κάνουν να ξεχνάνε τα προβλήματά τους, να βλέπουν κατάματα την πραγματικότητα, να βλέπουν καθαρά το πρόβλημα και να μάθουν να παλεύουν. Στο τέλος, πιστεύω ότι όποιος αγωνίζεται, όποιος παλεύει, μπορεί και να δημιουργήσει, μπορεί και να πετύχει. Και αν αποτύχει μια φορά, θα έρθει και η επιτυχία. Μην το βάλει ποτέ κάτω κανείς. Μην τον πάρει κάτω βόλτα. Χρειάζεται όμως, γιατί νέα παιδιά είναι και για νέα παιδιά συζητάμε, και συμπαράσταση από όλους μας. Και από την πολιτεία σε όλες τις κατευθύνσεις και μέσα από την ενημέρωση, μέσα από την υποστήριξη, νομίζω ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε και να δημιουργήσουμε ανθρώπους και νέα παιδιά που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να κάνουν έναν κόσμο πιο όμορφο και πιο αληθινό, πιο δίκαιο, με περισσότερη ανθρωπιά, με περισσότερη αλληλεγγύη. Αλλά πριν απ' όλα όμως και για να γίνουν αυτά, χρειάζεται η συνεργασία που λείπει από την εποχή μας. Χρειάζεται η επικοινωνία που λείπει από την εποχή μας. Χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε ανθρώπινες σχέσεις που σήμερα περνούν κρίση πάρα πολύ μεγάλη. Κρίση που ξεκινάει πρώτα και πάνω απ' όλα μέσα από την ίδια την οικογένεια. Όταν μέσα εκεί δεν μπορείς να συζητήσεις, όταν μέσα εκεί δεν μπορείς να πεις πράγματα που σε ενδιαφέρουν να ανοίξεις την καρδιά σου, τότε σίγουρα μειώνονται οι αντιστάσεις και σίγουρα οι παρενέργειες θα μεγαλώνουν. Αυτά είναι που θα ήθελα να μεταφέρω σαν μήνυμα
και ο καθένας από την πλευρά του, γιατί έχει σημασία και η στάση και η δική μας και όλων μας και η συμπεριφορά μας, που δεν κοστίζει τίποτε, όμως λέει πολλά στο τι μηνύματα μεταφέρουμε και τι ανθρώπους θέλουμε να δημιουργήσουμε σε μια κοινωνία που, ξαναλέω, επιτέλους πρέπει να την αλλάξουμε και να την κάνουμε πιο όμορφη, πιο ανθρώπινη και πιο δημιουργική. Ο πρώην νομάρχης Κορινθίας και βουλευτής ΠΑΣΟ, κύριος Άγγελος Μανολάκης, σχολιάζει και αυτός με τη σειρά του το ίδιο θέμα. Κύριε Κατερίνη, αγαπητέ Γιάννη, θα ήθελα καταρχήν να σε συγχαρώ για αυτό το σημαντικό ρεπορτάζ που κάνεις, που αναφέρεται στη μεγάλη μάστιγα της εποχής μας, στα ναρκωτικά. Θα ήθελα να σου πω ότι ως νομάρχης τα τελευταία χρόνια, μαζί με πολλούς συνεργάτες, μαζί με τους φορείς της περιοχής μας, την Εκκλησία, την τοπική αυτοδιοίκηση, κάναμε τον Δίωλκο, το Κέντρο Πρόληψης Ενάντια στα Ναρκωτικά, που σε συνεργασία βέβαια με τον ΟΚΑΝΑ και με άλλους συνεργάτες μας, κάναμε μια σημαντική δουλειά τα τελευταία χρόνια μέσα στην Κορινθία, κυρίως ενημερώνοντας τις ευπαθείς ομάδες, τους νέους ανθρώπους, τους μαθητές, τους στρατιώτες, τα νέα παιδιά που έχουν προβλήματα, να ενημερωθούν καλύτερα για αυτό το πρόβλημα των ναρκωτικών. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι τα ναρκωτικά δεν καταπολεμούνται με αστυνομικά μέτρα. Φυσικά και η αστυνομία βοηθάει, αλλά κυρίως πρέπει να ασχοληθούμε με την πρόληψη. Γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια ασχοληθήκαμε με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Κάναμε κάποια θέατρα, ενισχύσαμε τους πολιτιστικούς συλλόγους, κάναμε στάδια ώστε τα νέα παιδιά που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη σκληρή πραγματικότητα, να βρίσκουν διεξόδους στα αδιέξοδα που έχουν, διεξόδους στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στη ζωή, να λένε ναι στη ζωή και όχι στα ναρκωτικά. Σήμερα ως βουλευτής πια θα είμαι δίπλα και στο Δίωλκο και στην τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και στην Εκκλησία, σε όλους τους φορείς της Κορινθίας που εναντιώνονται στα ναρκωτικά. Θα είμαι όμως κυρίως δίπλα στον απλό κόσμο και στους νέους ανθρώπους που συναντούν προβλήματα στην προσαρμογή τους. Πολλές φορές δεν έχουν δουλειά, η ανεργία είναι μια μεγάλη και αυτή μάστιγα που δυσκολεύει τη ζωή των νέων ανθρώπων, και όταν κάποιος νέος δεν εκφράζεται μέσα από τη δουλειά του, μέσα από τη δημιουργία, σε διάφορους τομείς, τότε καταφεύγει στα ναρκωτικά. Θα φέρουμε το θέμα και στη Βουλή, ώστε ο ΟΚΑΝΑ που υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο και να αναβαθμιστεί, αλλά και άλλες θεραπευτικές κοινότητες που συνεργάζονται και με τον δικό μας, το Δίωλκο, να ενισχυθούν περισσότερο. Και κυρίως αυτό που θα ήθελα να συστήσω στα νέα παιδιά, να ασχοληθούν, όπως είπα, με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την πνευματικότητα, και να έρθουν σε επαφή με τον εαυτό τους, με τον συνάνθρωπό τους, να έχουν καλές σχέσεις με τους νέους, άλλους νέους ανθρώπους, για να χαρούν τη ζωή, η οποία είναι το πολυτιμότερο θείο δώρο και αξίζει να την απολαύσουμε. Τα ναρκωτικά είναι άρνηση, είναι θάνατος. Εγώ μάλιστα αυτές τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, μπορεί να περνάμε το θείο δράμα, μπορεί να περνάμε το Γολγοθά, αλλά καταλήγουμε στην Ανάσταση, και θέλω να ευχηθώ σε όλους, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους
που πιθανόν έχουν προβλήματα, αντί να καταφεύγουν στα ναρκωτικά, να καταφεύγουν στην πνευματικότητα, στη ζωή. Λέμε ναι στη ζωή.